πλησιάζουν τα 100 χρόνια από εκείνη την ημέρα του Αυγούστου του 1922 που βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο Άγιος Χρυσόστομος. Ήθιστε τέτοιες μέρες οι ομιλίες για τον Άγιο να περιστρέφονται γύρω από τις συνθήκες και τον τρόπο που μαρτύρησε. Πιστεύω όμως ότι όλοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, γνωρίζουν τις συνθήκες και το φοβερό τρόπο του θανάτου του. Γι' αυτό δεν θα αναφερθώ σε αυτό το δυσάρεστο θέμα, αλλά θα πω λίγα λόγια μόνο για τη δράση του, την πίστη του, την αγάπη για την πατρίδα, το έργο που έκανε όπου και αν βρέθηκε, είτε στην Δράμα, είτε στην Πόλη, είτε στην Τρίγλια, είτε στη Σμύρνη. Όπου και αν υπηρέτησε την Εκκλησία, την πίστη και την πατρίδα, αγαπήθηκε από τα ποίμνια του και όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι γεννήθηκε στην πολύ αγαπημένη μας Τρίγλια το 1867. Γονείς του, ο Νικόλαος και η Καλλιόπη Καλαφάτη. Η μικρότερη αδερφή του, η Κατερίνη, η γιαγιά μου, παντρεύτηκε τον παππού μου Φίλιππο Καβουνίδη. Από μικρός είχε έφεση στα γράμματα και διέπρεψε στο σχολείο της Τρίγλιας. Συνέχισε τις σπουδές του στη θεολογική σχολή της Χάλκης, όπου διακρίθηκε για την φιλομάθειά του, το θάρρος του, τον ωραίο ψυχικό του κόσμο, τον ενθουσιασμό του για τα εθνικά ιδανικά. Το 1891 με την αποφύτισή του χειροτονείται διάκονος. Πολύ γρήγορα διακρίνεται για τη ρητορική του, τους φλογερούς λόγους του και σαν συγγραφέας θεολογικών θεμάτων. Το 1902, σε ηλικία μόλις 35 ετών, χειροτονείται Μητροπολίτη Σμύρνης. Όπου και αν υπηρέτησε την Εκκλησία, προσπάθησε με τη βοήθεια όλων να δημιουργήσει μια καλύτερη χριστιανική κοινωνία, μια πιο σωστή παιδεία. Ήθελε να ξανανθίσει το αθλητικό ιδεώδες και να σφυριλατηθούν θαραλέοι χαρακτήρες. Να υπάρξει αγάπη ανάμεσα σε όλους και κοινωνική αλληλεγγύη. Χρησιμοποιώντας τα ίδια του τα λόγια, υγιής και εύρωστος κοινωνία είναι εκείνη στην οποία αυτομάτως αναπηδούν το ένα μετά το άλλο εργατικά και μαθητικά συσίτια, τα άστιλα των ορφανών, τα φροντιστήρια των εργαζομένων κορασίων, τα ιδρύματα προστασίας βρεφών, τα δημοτικά μεευτήρια, τα αναρωτήρια των καχεκτικών μαθητών, όλα τέλος τα πολλαπλά ιδρύματα της κοινωνικής πρόνοιας, άνθη του νεωτέρου πολιτισμού, διόν προστατεύεται η υγεία, προλαμβάνεται η αναπηρία και ανακουφίζεται ο πτωχός, χωρίς να τίνει επέτηδα χείρα εις ελεημοσύνη. Η ενεργητικότητά του, οι οραματισμοί του, η ανιδιοτέλειά του, τα πύρινα λόγια του συναρπάσουν τα ποίμνια του. Τον λατρεύουν, συνεργάζονται μαζί του και προφέρουν αγώγη στα κοινά. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι ανησυχούν για την επικίνδυνη για αυτούς δραστηριότητά του. Τόση είναι η ανησυχία και ο φόβος των Τούρκων που το 1912, όταν πέθανε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, ο Άγιος Χρυσόστομος προβάλλεται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του. Η τουρκική κυβέρνηση όμως παρεμβαίνει, προβάλλοντας βέτο στην υποψηφιότητά του. Δεν θα μακρηγορήσω μπαίνοντας σε λεπτομέρειες για συγκεκριμένα έργα, σχολεία όπως αυτό της Τρίγλιας, κτίριο που ακόμα στέκεται περήφανο. Σωματεία, ορφανοτροφία, νοσοκομεία, πτωχοκομεία, αθλητικούς ομίλους και ομάδες όπως ο Πανιόνιος και ο Πόλων Σμύρνης και τόσα άλλα. Θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Αυτό όμως που θα ήθελα να υπογραμμίσω κλείνοντας είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, όποτε έβρισκε την ευκαιρία σε ομιλίες ή λόγους του και όποτε χρειάστηκε να υπερασπιστεί το έργο και τις πράξεις του, μια και διάφοροι πιεζόμενοι από τους Τούρκους εμφανιζόντουσαν να τον επιπλήττουν για τον δυναμισμό και τη δράση του, μέχρι που εξορίστηκε δύο φορές από τη Μητρόπολη Δράμας, λόγω της πιέσεως της τουρκικής κυβέρνησης, πάντα υποστήριζε ότι εκείνος κάνει το καθήκον του, έστω και αν οι πράξεις και τα έργα του αναγκάσουν τους Τούρκους να τον θανατώσουν. Σε πολλές επιστολές του και λόγους του θα βρούμε τέτοια παραδείγματα από προφητικά λόγια. Λόγια που εξέβρασαν το πιστεύω του, λόγια βγαλμένα από την ψυχή του. Από αυτά, τα πιο συγκινητικά είναι εκείνα τα προφητικά λόγια, αλλά και χαρακτηριστικά των μεγάλων οραματισμών του, που είπε απαντώντας στις παρενέσεις του Πατριάρχη, όταν εκείνος τον χειροτονούσε Μητροπολίτη Δράμας.
Λόγια που ήταν πεπρωμένο να γίνουν πραγματικότητα 20 ακριβώς χρόνια αργότερα, το 1922, στη μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας. Είπε τότε, «Εν όλη την καρδία και εν όλη την διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το γένος. Και η μήτρα την οποία νεάγια χείρε σου εναπέθηκαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει ποτέ τη λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταφληθεί εις ακάθινον Στέφανον Μάρτυρος Ιεράρχου». Σας ευχαριστώ.